Η Ελλάδα που βρίσκεται μέσα σε όλο αυτό το... την αλλαγή, έτσι, το... Η Ευρώπη μπορεί... είναι πάντα, πρέπει να μην το ξεχνάμε όμως, όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε σε όλα αυτά και σε όλους τους προβληματισμούς, αλλά είναι μια άγκυρα μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και μετά τον Brexit, αλλά και μετά την εκλογή Τραμπ. Η Ελλάδα όμως που βρίσκεται μετά από αυτό το σενάριο? Έχουμε μια αξιολόγηση η οποία τρέχει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε νέους μετασχηματισμούς, έχουμε προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, και οι οποίες προκλήσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αφορούν και την, αγγίζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια Ευρώπη η οποία ψάχνει την ταυτότητά της. Έτσι. Νομίζω ότι το φαινόμενο... Ποιο σενάριο από τα... πέντε αυτά σενάρια είναι πιο αποδοτικό, θα λέγαμε, για την Ελλάδα? Να πάμε από την πλευρά ένα εσάς, βήμα, της κυβέρνησης, σας προβληματίζει ένα βήμα αυτό? Πιο πίσω. Νομίζω ότι ακριβώς η ύπαρξη πέντε σενάριων, και όχι ενός, από την Ευρωπαϊκή ηγεσία, από τους κάθε αρμόδιους, δείχνει και το πολιτικό αδιέξοδο, γιατί αυτή η συζήτηση είναι εξόχως πολιτική. Δεν έχει να κάνει με τη μεταφυσική, δεν έχει να κάνει με τυχαίους παράγοντες, έχει να κάνει με μεταβλητές κατεξοχήν πολιτικές. Η συζήτηση λοιπόν είναι εξόχως πολιτική, και το γεγονός ότι έχουμε πέντε σενάρια αντί για ένα από την Ευρωπαϊκή ηγεσία δείχνει την αμηχανία αυτών των πολιτικών δυνάμεων που μέχρι σήμερα έχουν την πλειοψηφία στα ευρωπαϊκά όργανα. Η Ελλάδα σε ποιο σενάριο από αυτά θα ευρωπαϊκές πρέπει, θέλει να ανήκει? Πολιτικές που έχουν την πλειοψηφία και τους την έχουν δώσει και οι λαοί, δεν αμφιβάλλω, σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων αλλά και ευρωεκλογών. Η αμηχανία τους να ερμηνεύσουν το μετά της αποτυχίας του σχεδίου μέχρι τώρα. Εγώ λοιπόν τι λέω? Λέω ότι αυτή η συζήτηση όλες τις προηγούμενες δεκαετίες έγινε εν κρυπτό και δεν συμπεριέλαβε κατά κανόνα, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, τους ίδιους τους πολίτες. Εξού και σήμερα οι πολίτες αισθάνονται απεριόριστα απόμακροι από αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή ηγεσία, ακόμη και Ευρωπαϊκή ιδέα, όπως φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις, με χαρακτηριστικότερη όλων τον Brexit. Γίνεται στην Ελλάδα μια, να φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Γίνεται στην Ελλάδα μια συζήτηση και με ρωτάτε εσείς τώρα για το ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος μας αύριο. Η Ελλάδα αύριο όμως στην ανήκε όλα Ευρωπαϊκή αυτά τα χρόνια Ένωση. Στο σκληρό πυρήνα, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσχετα αν θα επιλεγεί οποιοδήποτε σενάριο των πολλών ταχυτήτων, γιατί προς τα εκεί κλείνουν. Μάλιστα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πάνω σε αυτό που λέτε. Πώς αποφασίστηκε η ένταξή μας στην ΟΝΕ? Αποφασίστηκε από μια κλειστή συζήτηση μια ελίτ, από άρθρα σε εφημερίδες όπως το Βήμα κτλ., χωρίς να υπάρξει αυτό που λέμε λαϊκή συμμετοχή, κοινωνική νομιμοποίηση. Δεν μπορεί η κοινωνική νομιμοποίηση να εξαντλείται σε δημοσκοπήσεις. Έπρεπε να υπάρξουν δημοκρατικές διαδικασίες και κυρίως ένας δημόσια δομημένος δημοκρατικός διάλογος. Αυτό δεν υπήρξε. Ποια ήταν η συνέπεια? Προχωρήσαμε στην ένταξή μας στην ΟΝΕ για να συνεχίσουμε να λέμε ότι είμαστε στην πρώτη ταχύτητα. Εμείς είμαστε υπέρ του ενιαίου νομίσματος και αυτό έχει φανεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά προχωρήσαμε στην ένταξή μας στην ΟΝΕ με πλαστά στοιχεία, όπως απεδείχθη αργότερα, και δεύτερον χωρίς να χτιστούν οι αναγκαίοι μηχανισμοί, ώστε πρώτον να μην υπάρξει κερδοσκοπία όπως υπήρξε στη χώρα μας, και δεύτερον να μην υπάρξει ραγδαία υποτίμηση εργασίας όπως υπήρξε και πριν από την κρίση σταδιακά. Εμείς λέμε τώρα να αλλάξουμε λοιπόν το μοντέλο, συζητώντας για το πού ανήκει η Ελλάδα. Γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, και μέσα στις προτάσεις που υπάρχουν είναι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν και ζητήματα εκχώρησης κυριαρχίας να συζητούνται δημοκρατικά στο δημόσιο διάλογο και, γιατί όχι, να κρίνονται από δημοψηφίσματα. Είναι καιρός να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στο προσκήνιο, διότι οι λαοί, αν σήμερα αντιδρούν και καταφεύγουν ακόμη και σε ακραίες λύσεις, ακραίες λαϊκίστικες και ακροδεξίες λύσεις, είναι γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια ως Ευρώπη τους ερχόταν, από την Ευρωπαϊκή ηγεσία τους ερχόταν δύο πράγματα. Πρώτον, η καταπάτηση δημοκρατικών αρχών, και δεύτερον, η περισσότερη λιτότητα πάνω στη λιτότητα και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο όνομα της νεοφιλελεύθερης ενοποίησης. Αν δεν αλλάξει αυτό, οι εξελίξεις δείχνουν ότι πάμε σε μια τελείως διαλυτική κατάσταση.